Στάνει αύριο στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτ, μετά από πρόσκληση του πρόεδρου τη Βουλή Γιάννα Κιωμίρου. Ο κ. Σούλτ φρόντισε να διαμηνήσει μέσω του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων ότι την επομένη τη επανένωση του νησιού οι Κύπροι δεν θα είναι μόνοι του. Οι Κύπροι πολίτε δεν θα φεθούν μόνοι του στην επομένη τη επανένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για ένα ευημερέ και λαμπρό μέλλον για όλου του Κυπρίου, στο πέρα σε μια ομοσπονδιακή Κύπρου. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκαθάρισε ότι σκοπό τη επίσκεψή του είναι η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία που έχει αναλυφθεί από του δύο ηγέτε. Οι Κύπροι έχουν μπροστά του ορισμένου κρίσιμου μήνε. Η πιθανότητα επανένωση δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά, δεν ήταν ποτέ τόσο απτή. Είναι εντυπωσιακή η ταχύτητα και το βάθο των συνομιλιών. Ο κ. Σούλτ πρόσθεσε πω μετά τη λύση θα υπάρξει ένα ανανεωμένο ρόλο για την Κύπρο, διότι θα αποτελεί παράδειγμα προ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα δείχνει ότι βαθιά ριζωμένε διχαστικέ καταστάσει μπορούν να υπερπηδηθούν μέσω τη διπλωματία με υπομονή και επιμονή. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την παραμονή του στην Κύπρο, θα έχει χωριστέ συναντήσει με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και τον πρόεδρο τη Βουλή, ενώ θα προσφωνήσει την ολομέλεια του σώματο σε ειδική συνεδρία τη την ερχόμενη Τρίτη στι 12 το μεσημέρι.